Και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Μπανάτσα για να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Είπαμε σήμερα τα μηχανήματα δεν συνεργάζονται πλήρως. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα, ναι. Καλή εβδομάδα. Αμήν. Ξεμπερδέψαμε, λες, με τα εκλογικά. Κοίτα, με αυτά τα εκλογικά ξεμπερδέψαμε. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δουν αν θα αναταχθεί. Δύσκολα θα αναταχθεί το κόμμα. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια στα μονοψήφια νούμερα. Θυμίζουμε ότι και μια φορά δεν είχε εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, επί Δαμανάκη, αν δεν κάνω λάθος. Με την ηγεσία της Δαμανάκη. Δεν είχε μπει στη Βουλή. Δεν είχε μπει στη Βουλή. Ναι, ναι, αυτό λέω. Δεν είχε βγει, δεν είχε καταφέρει να πιάσει το εκλογικό μέτρο. Δεν ξέρω αν αρκεί η συμμετοχή, όπως το είχαμε πει, θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες. Εκεί το είχαμε πει, θυμάμαι, την προηγούμενη εβδομάδα, στις 50, 60, 70, τι είχαμε πει, 60 με 70 είχαμε πει. Ήταν φανερό ότι δεν θα μπορούσε να πιάσει τα νούμερα των 170.000 που είχαν πάρει πέρσι, πριν 14 μήνες, δηλαδή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2023, όταν εξελέγει ο Στέφανος Κασελάκης. Ήταν φανερό ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Αποφεύθηκε ο δεύτερος γύρος και νομίζω πολύ σοφά το αποφάσισε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος πρέπει να στείλει, δεν ξέρω τι πρέπει να στείλει, όλα τα καλούδια στο Μέγαρο Μαξίμου. Το 44%, 43,5% δεν είχε ο κύριος Πολάκης. Το 43,5% δεν θα το έβλεπε ο κύριος Πολάκης αν δεν τον είχαν αναδείξει νούμερο ένα εχθρό τους όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνώντες. Δηλαδή πρέπει να τους το ανταποδώσει, να τους κάνει ένα κριτικό τσιμπούσι, να τους στείλει ρακές, να τους στείλει λουλούδια. Χρωστάει πολλά στο Μέγαρο Μαξίμου. Δούλεψε πολύ καλά το Μέγαρο Μαξίμου για να κάνει πρωταγωνιστή τον κύριο Πολάκη, έτσι, αναδεικνύοντας το νούμερο ένα εχθρό του. Στις 5 κουβέντες που ακούγαμε από την κυβέρνηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης υπήρχε πάντα μέσα. Ναι, κοίταξε, τώρα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή. Η συμμετοχή με βάση τα όσα δηλώνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τους άφησε ικανοποιημένους. Προφανώς όμως το 70.000 είναι ένα νούμερο το οποίο σε σχέση με ό,τι είχαμε γνωρίσει στο προηγούμενο παρελθόν και για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί δηλώνουν ικανοποιημένοι, αλλά αν το αυτοί δεις, ξέρουν καλύτερα και από με το ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκαν οι εκλογές του, 300.000, ξέρεις, μοιάζει ασήμαντο, δηλαδή είναι 4,5 φορές κάτω. Αυτό λέω, ότι δεν ξέρω γιατί νιώθουν ικανοποιημένοι με το 70.000. Και εγώ δεν κατάλαβα ίσως γιατί χαίρονται, θα μας τα πει ο κύριος Στεμπονέρας λίγο αργότερα. Προφανώς ίσως το συγκρίνουν και με την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα γενικότερα. Τώρα, εμένα ας πούμε με βάζει σε σκέψη η δήλωση του κ. Πολάκη, την οποία έκανε αμέσως μετά την παραδοχή της ήττας από τον ίδιο, και βεβαίως το γεγονός ότι είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε δεύτερο γύρο. Ωστόσο, δήλωσε εκεί, έκανε μια αποστροφή, λέγοντας ότι εμένα με ψήφισε το 44% του κόμματος, 43% όσο είπε. Που σημαίνει ότι εκφράζω, λέει, αυτές τις απόψεις. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη νέα ηγεσία. Διεκδική διαρχία με έναν τρόπο, λες. Νομίζω ότι ναι. Νομίζω ότι ναι. Νομίζω ότι ζητά να έχει βαρύτητα η άποψή του στο 44%. Είπαμε, ο κύριος Πολάκης πρέπει να επιστρέψει το καλό που του έκαναν από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίσετε να με ακούτε. Ναι. Σ' ακούμε, Γιώργο. Ναι. Επίσης, εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες τις τελευταίες ώρες ότι δεν αποκλείεται ο κύριος Φάμελος να μπει σε μια διαδικασία συζητήσεων με τους πρώην συντρόφους του της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι φύγαν, πιθανότατα για επιστροφή. Μένει να το δούμε. Κοίτα, είδα πριν λίγο, θέλω για να μην χαθεί το πλάνο. Είδα τον κύριο Φαραντούρη να του κάνει έτσι σφιχτή αγκαλιά του κύριου Φάμελο. Ο κύριος Φαραντούρης ήταν εξ αυτών που δήλωναν πως αν είχε τύχη θα έκανε δύο θέσεις αντιπροέδρων. Μέχρι τώρα θέση αντιπροέδρου από τη στιγμή που βρέθηκε στην εξουσία, στον ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι, μέχρι σήμερα δεν είδαμε τέτοια θέση, αλλά μήπως θα πρέπει να το σκεφτεί αφού και ο κύριος Πολάκης, νάτος εδώ, έκανε όπως λες και εσύ αυτή την, όχι και τόσο ανοιγματική δήλωση, ήταν μια
ευθεία επιθυμία, την είπε δημόσια, δεν την είπε στα όργανα, δεν την είπε σε ένα δικό του τετατέτ. Για να δούμε. Ναι, κοίταξε, και για μένα ένα ερωτηματικό ακόμη που προκύπτει από αυτή τη δήλωση του κ. Πολάκη είναι το πώς θα αντιδράσει στην περίπτωση που υπάρξουν διαφωνίες μεταξύ των δύο ανδρών. Δηλαδή, αν ο κ. Φάμελος αμφισβητεί, λες, κάθε φορά. Ακριβώς, αν υπάρξει αμφισβήτηση. Γιατί δεν νομίζω ότι το έχεις ακούσει και εσύ και το έχεις διαβάσει και εσύ, ότι υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι πιθανότατα να έκανε λάθος ο κ. Φάμελος που αποδέχθηκε να τελειώσει το θέμα στον πρώτο γύρο και να μην πάει και στο δεύτερο. Να δημιουργηθεί ένα 60-40, λες. Να δημιουργηθεί ότι ήταν μια παγίδα Πολάκη. Από την πλευρά του Πολάκη. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι εκτιμήσεις προς το παρόν. Να μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Κοίτα, στο έτσι ΣΥΡΙΖΑ. Κι αλλιώς, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει σε πολύ χαμηλές επιδόσεις και αμφισβητήσεις θα έχει και γκρίνιες θα έχει. Εντάξει. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Αν δημοσκοπικά δίνει ότι δείξει ότι ο κ. Φάμελος μπορεί κάτι να συγκρατήσει και να ανακάμψει, μάλιστα, τότε προφανώς τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πάμε στην πολύ αναμενόμενη ομιλία Κώστα Καραμαλή στην Πάτρα, στο βιβλίο του καλού μας συναδέλφου, του Γιώργου Χαρβαλιά, στο Γιαβόλ, όπου εκεί, όπως αναμενόταν, διαφώνησε με την διαγραφή Σαμαρά, πέταξε και τα καρφιά του για τη διαχείριση στα εθνικά θέματα, αλλά σαφώς σε άλλους τόνους από αυτούς που είχε χρησιμοποιήσει ο κύριος Σαμαράς. Γι' αυτό και περίπου ήταν ευχαριστημένοι στην κυβέρνηση. Ο ένας λέει μίλησε με ύβρις για τον κύριο Σαμαρά, ο άλλος πολιτισμένα. Αλλά θα εξακολουθεί να είναι ένα αγκάθι η περίπτωση Καραμαλή για τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα μπορούσε, νομίζω ότι όλοι το περίμεναν αυτό όμως, ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα μπορούσε να βγει στους υψηλούς τόνους του κύριου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς, είπαμε, βγήκε στη συνέντευξη αυτή με τόσο υψηλούς τόνους, γιατί κατά την άποψη πολλών, και αν μέσα σε αυτούς μπορώ να μπω και εγώ και τη δικιά μου, είχε αποφασίσει ότι τελικά θα κάνει, ότι επιθυμεί δηλαδή να διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, όχι να φύγει, να διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια να ακολουθήσει μια ξεχωριστή πολιτική πορεία. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες, καθώς όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα. Ακόμη και η δημιουργία νέου κόμματος. Τώρα, ο κ. Καραμαλής αναμενόμενο ήταν θα κινούταν εκεί, ωστόσο την κριτική του την άσκησε, όπως πολύ σωστά είπες, και από εκεί και πέρα μένει να δούμε ποια θα είναι, ποια και θα βλέπω συνεχίσει, και τον κύριο Φαρμάκη δίπλα του. Να τηρεί. Είδα και τον κύριο Φαρμάκη δίπλα του, τον Περιφερειάρχη, τον υποστηριζόμενο από τη Νέα Δημοκρατία Περιφερειάρχη. Γεια και χαρά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.